Σε νέα τροχιά σχεδιασμού τη ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη βρίσκεται το πολύπαθο έργο σύμφωνα και με τι χρεσινέ δηλώσει τη κοινοβουλευτική εκπροσώπου των Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών στο Αθηναϊκό Πρακτοριοειδήσεων, Ειδήσεων, κατέστη σαφέ ότι ο προγραμματισμό και ο τρόπο χρηματοδότηση του έργου που είχε γίνει από την απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου θα αλλάξει φέροντα παράλληλα στο φω νέα δεδομένα. Η κυρία Μπαγκογιάννη τόνισε χθε ότι το έργο βρίσκεται στον αέρα και αναμένεται να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Δεν υπάρχουν μελέτε εγκεκριμένε, δεν έχει προχωρήσει το έργο. Οι εξαγγελίε οι οποίε είχαν γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι όλε μα όλε στον αέρα. Θα ευχόμουν να ήμουν σε θέση να σα πω καλύτερα νέα. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια από τα οποία ξεκινάμε στην κυριολεξία από το μηδέν. Αντιθέτω, ο οδικό άξονα Γεωργιούπολη Πετρέ φαίνεται ότι διαθέτει την ανάλογη ωριμότητα ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίε. Ωστόσο, στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί τι αμέσω επόμενε ημέρε μεταξύ Υπουργείου και Αντιπεριφέρεια ο πολύ δρόμο Σούδα Αεροδρόμιο. Μάλιστα, αναμένεται το θέμα να βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψη έντος τη εβδομάδα από την βουλευτή του νομού με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. γνωρίζω ότι μια προσπάθεια το κομμάτι αυτό να συνδεθεί με το ΒΟΑΧ, Δηλαδή, να μπει μέσα στην προγραμματική με τους παραχωρησιούχους για τον βόρειο δικό άξονα, ο οποίος θα είναι από το Σιτίας Καστελιού. Ένα από τα κομμάτια αυτά να είναι και το κομμάτι αυτό. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένας πολύ παθος δρόμος όπως ξέρετε, είχε βγει στη διαβούλευση με τεράστιες αντιδράσεις. Θέλουμε, αυτό ήταν η κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Καλογερή τώρα, να δούμε πώς μέχρι πού δεν είναι, είμαστε όλοι σύμφωνοι και πού χρειάζεται καινούρια μελέτη. Τέλο, ο νέο Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή προγραμματίζει να επισκεφθεί τα Χανιά στις αρχέ του επόμενου μήνα, προκειμένου να παρουσιάσει το σχεδιασμό του για το βόρειο δικό άξονα Κρήτη, αλλά και να δώσει μια σειρά πληροφοριών για τα βήματα που θα ακολουθήσουν στην πορεία προ την εκτέλεση του έργου.